Άγια φύτε το όνομά σου, ευθέτε βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε ημί σήμερα και άφεσε ημίν τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφήνει σου φλέτες ημών, και μη σε ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά λύσει μας από το πονηρού αμήν. Παρθένε Δέσποινα, αχράντε Θεοτόκε, χαίρε νυφία νύφευτε, Παρθένε Μητυράνασα, πανένδρος εντεπόκε, χαίρε νυφία νύφευτε, υψηλότερα ουρανών, ακτίνων λαμπρότερα. Χαίρε νυφία νύφευτε, χαρά παρθενικών χωρών, αγγέλων υπερτέρα. Χαίρε νυφία νύφευτε και κλαμπρωτέρα ουρανών, φωτός καθαρότερα. Χαίρε νυφία νύφευτε, Μαρία νυφία ανάσα, χαράς ημών αιτία. Χαίρε νυφία νύφευτε. Όσιος Αυξέντιος, 14 Φεβρουαρίου. Ο σήμερα εορταζόμενος Όσιος Αυξέντιος έζησε στα χρόνια του αυτοκράτορα Θεοδοσίου του Δευτέρου του Μικρού. Ήταν καθηγητής της φιλοσοφίας, της ρητορικής και της θεολογίας στην Κωνσταντινούπολη. Τα εγκατέλειψε όμως όλα αυτά, ακολούθησε τον μοναχικό βίο και αποσύρθηκε στο βουνό Οξία Πέτρα κοντά στην Χαλκιδόνα, όπου επιδόθηκε σε μεγάλες ασκήσεις. Ο Αυξέντιος εξευτέλισε ποικιλοτρόπως τις κακοδοξίες των αιρετικών ευτυχούς και Νεστορίου. Γι' αυτό και κέρδισε τον σεβασμό των Ορθοδόξων Χριστιανών. Όταν το 451 συνήλθε στη Χαλκιδόνα η τέταρτη Οικουμενική Σύνοδος που κατεδίκασε τους μονοφυσίτες, κλήθηκε και ο Όσιος Αυξέντιος, που υποστήριξε με σθένος τις ορθοδοξές απόψεις. Το πρόσωπο του Οσίου με τη χάρη του Θεού άστραφτε και φανέρωνε τον πλούτο των αρετών του. Εξαιτίας των μεγάλων αρετών του, ο Θεός τον τίμησε με το χάρισμα της θαυματουργίας. Έτσι, ο Όσιος Αυξέντιος υπήρξε αστήρευτη πηγή πολλών θαυμάτων. Ο Άγιος σε μεγάλη ηλικία, αφού με τα λόγια του και τα έργα του δόξασε το όνομα του Θεού, κοιμήθηκε εν ειρήνη και έλαβε από τον Κύριο τον ουράνιο στέφανο για τους σκόπους και τους αγώνες του.